Κάτσε λίγο έτσι. Ένα λίγο. Εκεί που γιορτάζει. Ένα λεπτό έχει. Υπάρχει λόγος, Κωνστάκη, να πας σε μια άλλη εκκλησία. Να πας σε άλλη εκκλησία που δεν γιορτάζει και λειτουργία. Δεν άκουσα. Υπάρχει λόγος να πας σε άλλη εκκλησία που δεν γιορτάζει και έχει λειτουργία. Γεια σας. Άμα πρέπει, θα πας. Άμα πρέπει. Μια στιγμή, με επιτρέπετε να μιλήσω. Ναι. Εσύ όταν γιορτάζεις να πάει στο διπλανό σπίτι ο άλλος. Αυτό που δεν άρεσε η γιορτή σου. Άλλο τον άλλο. Ε, πώς. Η λειτουργία είναι μια λειτουργία ή άλλη. Άλλο τον άλλο. Καμία σχέση τώρα μετά. Πώς και το άλλο σπίτι γιορτάζει. Ε. Και το άλλο σπίτι γιορτάζει. Δεν έχει και απάντηση ο Κώστα θα μου πει. Ναι. Αν το χούπαμε και τα πάντα πυρούν. Είπε μια κουβέντα. Όπου σε βολεύει, δεν είπε. Από εκεί και πέρα. Εκκλησία η μία, εκκλησία η άλλη. Μην λέει κανείς. Καλά, ε. Ήθελε, ε, πολύ γρήγορος είσαι, δεν πιάνεσαι τίποτα. Α, ετός είσαι. Ε, γρήγορα κι αυτός. Ήταν στο σπίτι. Του λέω θα πάμε, θα έρθουμε τα πόδια. Πάμε, θα έρθουμε τα πόδια. Καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Ήρθε και ήρθε. Είχε και δουλειά. Έχει χασομερίσει και 5 λεπτά ακόμα σπίτι. Είχε έρθει ο γιος εκεί και... Καλώς. Εσπέρα. Σε περίμενε το κάθισμα που θες. Έκανα εντάξει, μα από δεν έκανα τι δεν γίνεται, απλώς το έκανα. Ναι, μωρέ. Πάντα κοίταζα έτσι, λέω δεν έχει έρθει. Με τα πόδια έρθει στάσου. Ναι, ναι. Και είδες πιο μπροστά από μένα, ναι. Σιγά, πιο μπροστά. Τι, δεν έχω δει το πιο μπροστά που έρθω. Και δεν έφυγα αμέσως, κάθισα 5 λεπτά, ώσπου να φύγει ο Γιάννης. Πάμε 5 λεπτά να φύγει ο Γιάννης, λέω. Θα με έχεις περάσει άμα έχεις την κατευθείαν. Όχι, μωρέ. Μα στη ρόδα με τα πόδια. Έχει και φανάρια, έχει για μένα ή φανάρια. Δεν έχει κανένα σημαίνει φανάρι. Και πάρε από εκεί δεν έχει έρθει. Συνήθω. Ξεκινήσουμε. Εντάξει. Θα κάνουμε μία αυτή. Και θα έρθουν και άλλοι. Κάτι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, ερθέ και σκήνωσε με μην και καθάρισε με εμάς από βάσης ηλίδας και σώσε με να κατέφερας ψυχάς ημών. Αμήν. Και πάλι θα ασχοληθούμε με γεγονότα που έχουν αφήσει στίγμα ζωντανό και ανεπανάληπτο ανά τους αιώνας. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα, που ξεχωρίζει από όλες τις εβδομάδες. Έχει ένα όνομα, μεγάλη εβδομάδα.
Δεν είναι όμως, όπως και έχουμε ξανά επαναλάβει, σε χρόνο διάρκεια μεγάλη η εβδομάδα, αλλά είναι σε ποιότητα, σε γεγονότα, σε πρόσωπο. Γιατί αυτά νοηματίζουν και την εβδομάδα την άλλη που έρχεται. Μεγάλη εβδομάδα, μεγάλα γεγονότα κατά το ανθρώπινο. Για να μιλήσεις για γεγονότα σαν εκείνα, είναι αδύνατον να δώσεις νοηματική περιγραφή. Εδώ ζούμε σαν άνθρωποι τα δικά μας γεγονότα και είναι φύση αδύνατον να περιγράψει ο άλλος γεγονός δικό μας όταν το δει. Και είναι φύση αδύνατο γιατί προσωπικά δεν το έζησε. Μόνο ό,τι έχεις ζήσει, αυτό άνετα μπορείς και να το περιγράψεις. Δεν το έζησες, δεν μπορείς να δώσεις την περιγραφή του γεγονότος όπως ακριβώς έγινε. Όμως, εγώ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και προσευχηθήκαμε, θα τολμήσω να περιγράψω ορισμένες σκηνές και στιγμές από τα γεγονότα των παθών του Κυρίου μας. Και ξεκινάω πρώτα απ' όλα από τα πολύ πολύ απλά. Συλλαμβάνεται ο Κύριος στον κήπο της Γεθσημανή. Εκεί που έκανε την προσευχή εκείνη σαν άνθρωπος γεμάτος από θρόμβους αίματος, γιατί έφερε σαν σε ταινία μπροστά του τα γεγονότα που επρόκειτο να επισυμβούν στο δικό του πρόσωπο. Εκεί λοιπόν ίδρωσε και πόνεσε και υπέφερε όπως ακριβώς μετά από λίγες μέρες έπαθε και υπέμεινε και υπέφερε. Συλλαμβάνεται λοιπόν και οδηγείται στον Πιλάτο. Εκεί μας δίνει το Ευαγγέλιο μια πολύ μικρή περιγραφή για ένα γεγονός που δεν το προσέχουν οι πολλοί. Και εν το κατηγορήστε αυτόν, εν το κατηγορήστε αυτόν. Ο Ιησούς ουδέν απεκρίνετο. Απλά του απήγηλαν ένα κατηγορητήριο μια, δυο, τρεις φορές και ο Ιησούς δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση. Τι σημαίνει
εν το κατηγορήστε αυτόν. Σημαίνει σύκοφαντία, ανακατεμένη με φθόνο, που είχε επινοηθεί, να το πω έτσι, επινοηθεί, ώστε να μην υπάρχει απολογία επί ουδήποτε ανθρώπου, και αν η κατηγορία αυτή είχε απευθυνθεί, να μην μπορεί να απαντήσει. Βεβαίως εδώ πρόκειται για συκοφαντία, ομοί στο πρόσωπο του Κυρίου. Και λέει ο ιερός συγγραφέας, κατηγορήθηκε με το χειρότερο τρόπο. Απόκριση δεν έδωκε. Ουχ, ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσει. Επαναλαμβάνει ο Πιλάτος, δεν ακούς. Τι σου λένε, ότι ασέβησες απέναντι στο Θεό? Γιατί εαυτόν Θεόν επίησε. Γιατί ο Κύριος ο ίδιος είπε ότι είμαι Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού. Ουχ ακούεις λοιπόν όσα σου καταμαρτυρούσει. Ο Ιησούς ουκ απεκρίνατο προς ουδέ εν ρήμα, επαναλαμβάνει το Ευαγγέλιο, δεν απάντησε καμία, δεν απάντησε να πει κανένα λόγο προς, για απάντηση σε εκείνα που τον κατηγορούσαμε. Ουκ απεκρίνατο, δεύτερη φορά λέει, προς ουδέ εν ρήμα. Και κάποιος άλλος ευαγγελιστής λέει μια άλλη πολύ πιο ζωντανή κουβέντα, λόγο ο δε Ιησούς εσιώπα, το είχε το στόμα ολόκληστο. Εδώ μία στάση, λίγα να μας φωτίσει ο Θεός, λίγα σχόλια και πολλή ωφέλεια από το γεγονός αυτό. Άραγε δεν μπορούσε να δώσει απολογία αυτός που έδωσε το νου και το λόγο στον άνθρωπο. Ή μήπως δεν ή το δυνατόν ο Κύριος να αποσύσει, να απομακρύνει από τον εαυτό του την παρουσία του ως κατηγορημένου ενώπιον του Πιλάτου. Και αυτό ή το ούτε εύκολο, πολύ πιο λίγο από εύκολο, να μην είναι μπροστά στον Πιλάτο καθόλου. Όμως ο Απόστολος Παύλος λέει, δίνει την απάντηση, γιατί στάθηκε αμήλυτος ενώπιον του Πιλάτου, ίνα τεσύχνεσιν αυτού ακολουθήσομεν, για να ακολουθήσουμε τα δικά του, του Κυρίου, τα ίχνη. Τι έκανε στην κατηγορία, στη συκοφαντία, ο δε Ιησούς εσιώπα. Ο δε Ιησούς ουκαπεκρίθη. Ο δε Ιησούς ουκαπεκρίθη προς ουδέ εν ρήμα. Τρεις, βλέπετε,
Το ίδιο γεγονός, τρεις διαφορετικές εκφράσεις για ακριβώς την ίδια πράξη του Ιησού Χριστού. Με τόση λιτότητα, με τόση ομορφιά, αλλά με τόση δύναμη και χάρη. Οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι η σιωπή είναι μία παραδείσια πραγματικότητα. Εκεί λέει στον παράδεισο δεν ακούγεται λόγος, αλλά όλα τελούν, γίνονται δια της σιωπής και ακούγονται. Η σιωπή ακούγεται, είναι το περίεργο αυτό. Η σιωπή ακούγεται. Εδώ δια του λόγου και δια της ακοής. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχουν περιπτώσεις εδώ επί της γης που βρίσκονται ή έχουμε βρεθεί, μπορεί έχουμε βρεθεί και εμείς μπροστά σε ανθρώπους που δεν έχουν λάβει μέρος, όχι σε συζήτηση ή να δώσουν απόκριση σε κάποιους, ρωτάνε και λένε κοίταξε, μας μίλησε δια της σιωπής, μας μίλησε με τη σιωπή του. Θα πω και κάτι πιο απλό από τη ζωή του Αγίου Αντωνίου. Τον επισκέφτηκαν τον Άγιο Αντώνιο δύο για να αποκομίσουν κάποια ωφέλεια. Άρχισε η συζήτηση, ο ένας από τους δύο το είχε το στόμα ολόκλειστο. Ο άλλος ρωτούσε, εσύ, λέει ο Άγιος Αντώνιος, γιατί δεν μιλάς? Γέροντα, φτάνει μόνο που σε είδα. Δηλαδή και μόνο που είδε, του έφτανε. Και να μην έλεγε τίποτα και ο Αντώνιος. Πολλές φορές για τον καλοπροαίρετο άνθρωπο, για τον καλοπροαίρετο άνθρωπο υπάρχει σιωπή που είναι πιο δυνατή από την πιο δυνατή σάρπικα. Υπάρχει σιωπή διαπεραστική που περνάει μέσα και μέσα στην ψυχή του άλλου και λέει μου μίλησε τόσο δυνατά η παρουσία του που θα μου μείνει αξέχαστη. Αυτή η στάση του Χριστού ως κατηγορουμένου ενώπιον του Πιλάτου, του Ιησού Χριστού σιωπώντος, είναι η στάση που πολλές φορές ακούγεται να λέγεται η σιωπή μου προς απάντησή σου, προς απάντησή σου. Εκτός όλων τούτων, εκτός όλων τούτων, από ένα πλήθος μενόμενο και βαλτό το πλήθος, τι θα μπορούσε να απαντήσει ένας αθώος άνθρωπος, γιατί ήταν άνθρωπος ο Κύριος τη στιγμή εκείνη που κρινότανε, ως άνθρωπος κρινότανε, λοιπόν, τι θα μπορούσε λοιπόν, ποιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιφέρει μπροστά σε ένα μενόμενο πλήθος, αν απαντούσε, ασφαλώς, η απάντηση
ήταν λυμμένοι. Ήλθε, ο ίδιος λέει, πάμε στους μαθητάς του για να σταυρωθώ. Αυτό είναι το θέλημα του πατέρα μου. Άλλωστε το αντίθετο θα ήταν έργο του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Κύριος ήρθε για να δείξει, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον τρόπο που πρέπει να σωθεί. Κοιτάξτε, πολλά, πάρα πολλά λόγια λέμε εμείς οι άνθρωποι. Πρώτος είμαι εγώ. Μέσα στα λόγια που μπορεί να λέμε, που δεν είναι, όπως λέει η Γραφή, άλατι χάριτι ηρτημένα, θα το εξηγήσω, λόγος που λέγεται και δεν είναι αλατισμένος με το αλάτι της Θείας Χάριτος, άλατι χάριτι ηρτημένα, είναι τζούφιος, είναι βλαβερός. 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 Πρέπει να έχει μέσα το αλατάκι της Θείας Χάριτος και να τελεί κάτω από το μέτρο της Θείας Χάριτος ο λόγος. Αν δεν είναι έτσι, ο δε Ιησούς εσιώπα. Και επειδή υπόθηκε ότι είναι η σιωπή έργο του Παραδείσου, περνάει από τη μνήμη μου ένα βιβλίο που έχω διαβάσει που έχει το όνομα Πνευματικές Αναβάσεις. Πνευματικές Αναβάσεις. Είναι γραμμένο από τον Σωτήρχο, έναν συγγραφέα της Εκκλησίας μας, που δεν έχει περάσει δεύτερος μέσα από την Εκκλησία τέτοιος λογογράφος. Αυτός λοιπόν είχε πάει επίσκεψη με ένα φίλο του σε ένα ερημίτη και τους είχε δώσει με περιγραφή δική του τον τρόπο επικοινωνίας αγγέλων και Θεού και το έργο που κάνανε οι άγγελοι, όλο ότι ετελείτο γινόταν δια της σιωπής, η σιωπή. Και όταν ακόμα ο άνθρωπος είναι άνοστος και σιωπά, αφήνει ωραία αγνάρια. Με τη σιωπή. Και κάτι άλλο. Οι πατέρες Εκκλησίας, το έχω διαβάσει, μέσα από τον Άγιο Βαρσανούφιο, το έχει πάρει κομματάκια ο Σωτήρχος που είναι προηγουμένος από τρεις τόμους του Αγίου Βαρσανουφίου, τα ωραιότερα κομματάκια από τη δασκαλία του, και γράφει μέσα ότι υπάρχουν τρεις τρόποι προσευχής. Ο ένας τρόπος προσευχής είναι «Πάτερ ημών της ουρανής», αυτός που ακούγεται. Ο άλλος τρόπος προσευχής είναι να είναι ένα είδος ψιθυριστός, και ο τρίτος τρόπος προσευχής είναι να μιλάει μέσα ο νους και να λέει την προσευχή. Και γράφει και μέσα ότι ο τρίτος είναι ο πιο δυνατός. Ο τρίτος τρόπος προσευχής, δια της σιωπής, αλλά του νοός ομιλούντος, είναι ο πιο δυνατός. Είναι ο σιωπηλός τρόπος προσευχής, ο δυνατότερος τρόπος προσευχής.
Αφού λοιπόν κατηγορήθηκε ο Χριστός και αισιώπα, ο δε Ιησούς αισιώπα, ο Πιλάτος βγαίνει έξω και λέγει, εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Αφού το απίθυνε και ερωτήσεις. Του κάνει μερικές ερωτήσεις που είναι γνωστές. Ότι είναι βασιλιάς του Ισραήλ και λοιπά. Στη συνέχεια βγαίνει έξω λοιπόν και λέγει, εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Δεν βρήκα καμία κατηγορία από τον άνθρωπο αυτό. Και αφού προηγουμένως η γυναίκα του είχε ταλαιπωρηθεί μία νύχτα ολόκληρη, η Πρόκλα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο πράξεις, πρόσεχε, μη κάνεις κάτι κακό στον άνθρωπο αυτόν, γιατί αλίμονός σου, μηδέν σύ, γιατί αλίμονός σου, αν στο δίκαιο με κεφαλαία γράμματα εκείνο, απλώς εις χέρι. Βγαίνει και ο Πιλάτος έξω και λέει, νόμον έχετε, έχετε νόμο, κρίνετε τον. Εγώ κατηγορία δεν βρίσκω. Και πλένει τα χέρια του για να δείξει ότι είναι αθώος από του αίματος τούτου. Αθώος από του αίματος τούτου. Τώρα, εκεί λένε οι πατέρες, και όλα τα τροπάρια που ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα βγάζουν μία φωνή από μέσα, μία φωνή. Αυτός που ανακηρύχθηκε γιατί ήταν δίκαιος, ο δίκαιος εκείνος, ο αθώος εκείνος, αυτός που θα κρίνει, λέει ένα τροπάριο, ζώντας και νεκρούς, τις μεγάλες εβδομάδες θα ακούσουμε, θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, γίνεται κριτός υπό ανώμων ανθρώπων, από ανθρώπους άνομους και άδικους, εγκληματίες. Δεν υπάρχει. Στην ιστορία δεν θα βρεθεί. Και ούτε πρόκειται να βρεθεί, γιατί αλίμονό μας, άλλο πρόσωπο άνθρωπου άθωου δικαίου που να κρίθηκε και να καταδικάστηκε με τη χειρότερη κατηγορία του εγκληματία, του επαναστάτη. Ξέρετε, διαβάστε την Αγία Γραφή και δώστε προσοχή μέσα να δείτε, όπου και αν έδινε το παρόν ο Κύριος, κόσμος η ροή, όχι από μία πόλη, όχι από δύο πόλεις, άδειαζε λέει η Ιουδαία, άδειαζε τα Ιεροσόλυμα, άδειαζε η Πεντάπολης λέει το Ευαγγέλιο, τα ακούμε και είναι σαν γεγονότα έτσι που περνάνε φλού από το μυαλό μας. Αλλά αν καθίσεις και το μελετήσεις, και θα δεις εκεί ότι άδειαζαν οι πόλεις χειρολεκτικά, γιατί ο λόγος του ήταν λόγος που κρατούσε λέει τα πλήθη από τα χείλη του, από τα χείλη του, και δεν ήθελα να τελειώσει. Και έπειτα οι γραμματείς και φαρισαίοι που κάθισαν επάνω στη καθέδρα του Μωυσέως, λέει ο Κύριος, και επί της καθέδρας του Μωυσέως, δηλαδή πάνω στο θρόνο που κάθισε ο Μωυσής, που τον έβαλε ο Θεός γιατί ήταν άξιος αντιπρόσωπός του,
εκάδισαν γραμματείς και φαρισαίοι και έκριναν επί της καθέδρας του Μωυσέως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον Κύριο της δόξης. Τον έκριναν τον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος, θα ακούσουμε κάτι πολύ κατηγορηματικό και πάλι από το στόμα του, από το Ευαγγέλιο μέσα, από το Ευαγγέλιο μέσα. Όποιος θέλει να διαβάζει γραφή, όποιος θέλει να παρακολουθεί και θέλει λειτουργεί ακόμη τα πάντα, χωρίς να υπάρχει προετοιμασία, για να υπάρχει και η διάθεση και η υποδοχή της ψυχής με στρώμα Αγίου Πνεύματος μέσα και να περάσει και να αισθανθεί γλύκα η ψυχή, αυτός θα τα δει μέσα, διαβάζοντας τη γραφή, αυτό που είχε διαβάσει κάποτε και του φαινόταν αν δεν το περάσω γρήγορα αφλού γιατί δεν μ' αρέσει κλπ. Άμα γίνει μετά από προσευχή, θα δει ότι άλλος αέρας πνέει. Όχι της λογικής που λέει το διάβασα και το ξέρω, αλλά θα σταθεί επάνω και θα πει Κύριε να μείνει μέσα μου, να μην φύγει από μέσα μου. Και τα γεγονότα αυτά που συζητάμε τώρα, η Εκκλησία μας κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο τα επαναλαμβάνει. Για ποιο λόγο? Γιατί με αυτό τον τρόπο το παιδαγωγικό η Εκκλησία μας εξαγιάζει την ψυχή και ο Κύριος λέγει ότι με αόρατο και μυστικό τρόπο γίνονται όλα χωρίς να πάρουμε είδηση εμείς και με τον τρόπο που ακριβώς λέμε δια της επαναλήψεως. Λοιπόν, εγώ είμαι αθώος από το αίματος τούτου, λέει ο Πιλάτος, και τον παραδίδει και λέγει σύμφωνα με τον νόμο σας σταυρώστε τον. Ήθελε να απαλλαχθεί από την ευθύνη της καταδίκης του Χριστού ο Ιησούς και λέει είμαι αθώος. Και βέβαια ξέρουμε ότι αυτοί απάντησαν το αίμα αυτού εφημάς και βιτατέκνα ημών, το αίμα του να πέσει σε εμάς επάνω και στα παιδιά μας επάνω. Αυτή λέγεται αυτοαρά. Αυτοαρά. Δηλαδή, έγιναν κριτές αυτομάτως οι Εβραίοι της πράξεώς των που συνετέλεσαν τη σταυρώσεως του Κυρίου και τις καταδίκες τους. Οι ίδιοι καταδίκασαν, αυτοκαταράστηκαν και έχουν την αρά όσοι τελούν κάτω από την αρά, γιατί είναι Εβραίοι και στο όνομα και στη σκέψη και στη πράξη μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θα έρθουμε και εδώ τώρα να δούμε κάτι άλλο στιγμιότυπο κι αυτό από τη ζωή του Κυρίου μας, στιγμιότυπο κι αυτό, που και αυτό μας περνάει ντουκου. Τον παραλαμβάνουν και λέγει στη συνέχεια η Αγία Γραφή, τον παραλαμβάνουν είναι η σπήρα. Τα λέει σπήρα, εννοεί ομάδα στρατιωτών. Ο εκτελεστικό απόσπασμα θα λέγαμε στρατιωτών. Τον παραλαμβάνει και εκδύσαντες σε αυτόν του βγάλανε τα ρούχα που φόραγε ο ίδιος, αυτά που θα είχε φτιάξει η μάνα του, και περιέθηκαν αυτό και τον έντυσαν χλαμίδα κοκκίνη. Του βάλαν κόκκινη χλαμίδα. Και στέφανον εξεγαθών επέθηκαν επί την κεφαλή μου και βάλαν στο κεφάλι του ακάνθινο στεφάνι. Και κάλαμον έδωκαν, του δώσαν καλάμι στα χέρια του. Η χλαμίδα, η κόκκινη, το πορφυρού χρώμα είναι το χρώμα που έφτιαγναν τα ενδύματά τους οι βασιλείς.
πορφυρούν χρώμα. Τον έντυσαν δηλαδή εμπεκτικά σαν ένα βασιλιά. Γιατί είχε πει, έτσι του είπε ο Πιλάτος, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, βασιλέα αυτόν επίησε, θεόν αυτόν επίησε» κλπ. Λοιπόν, αφού είσαι βασιλιάς, να σου πούμε εμείς ότι είσαι βασιλιάς. Και τον έντυσαν με χλάμιδα κόκκινη. Του έβαλε το κυραγκάθινο στεφάνι. Αυτά δεν είναι λόγια περιγραφής, γιατί άλλο είναι το τι τράβηξε ο Κύριος και άλλο να το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Και του έδωσαν και καλά μιλέ στο χέρι. Και στη συνέχεια εμπτύσαντε σε αυτόν, τον έφτισαν τον Κύριο στο πρόσωπο. Και γονιπέτσαν λέει και γονάσαν κάτω και του φόραζαν «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Άραγε, να κάνω προς τα πίσω λίγο, γιατί θέλω το μυαλό το δικό μου, το μικρό μυαλό το δικό μου, να χωρέσει όσο χωρέσει από εκείνα τα γεγονότα. Όσο χωρέσει. Θέλω να πάω πίσω. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι τριαδικός Θεός. Τριαδικός Θεός. Έχει τρία πρόσωπα. Το πρόσωπο το ένα είναι ο Πατέρας. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Υιός. Και το τρίτο πρόσωπο είναι το Άγιον Πνεύμα. Πρόσωπα είναι. Και όταν λέμε πρόσωπα εννοούμε ότι έχουν νου, ελευθερία, βούληση, το καθένα. Και εμείς έχουμε το ίδιο. Γι' αυτό είμαστε εικόνα του Θεού. Από αυτό το λόγο είμαστε εικόνα του Θεού. Επειδή μας δόρισε ακριβώς αυτά τα χαρίσματα. Νου, ελευθερία, βούληση. Τα τρία λοιπόν πρόσωπα της Αγίας Τριάδος πριν γενέστε ο κόσμος υπήρχαν, πριν γίνει ο κόσμος, και τα τρία πρόσωπα πήραν μέρος στη δημιουργία του κόσμου. Αυτή η κτήση που βλέπουμε, ουρανός, γη, θάλασσα, και πάντα όσα υπάρχουν εις αυτά μέσα, όλα ό,τι υπάρχει στον ουρανό, στη γη και στη θάλασσα, είναι δικά του δημιουργήματα, του Θεού, της Αγίας Τριάδος, δικά του δημιουργήματα. Λέγει ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος ότι εν τη δρακή αυτού, δράξ, είναι η χούφτα. Και η δραχμή που λέμε, δραχμή, έχει πάρει το όνομα από τη δράκα, από τη χούφτα, γιατί τη βγάλουμε στη χούφτα. Και λέμε, δραχμή πιαστή δηλαδή, μέσα στη χούφτα μας τη βάζουμε. Λοιπόν, μέσα στη χούφτα κρατάει το σύμπαν ολόκληρο. Το σύμπαν, σαν υποθέστε ένα κόκκο άμμου. Τόσο είναι το μέγεθος στο χέρι του Θεού, το σύμπαν ολόκληρο, σαν ένα κόκκος άμμου. Και ακόμη, άρα λοιπόν, ο κόκκος άμμου είναι στο χέρι του Κυρίου και μέσα είναι ακριβώς η παραλαμβάνω κόκκος του άμμου, ο κόκκος της άμμου, και απ' έξω είναι ο Κύριος και λέμε
Ο αχώρητος παντί χωράει, αφού το κρατάει, κρατάει στο χέρι του, στη χούστα του την άμμο, το κόκκο της άμμο ο Κύριος, και το κρατάει καλά καλά. Πώς χωράει μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα που είναι υλικό, πώς χωράει. Έπειτα, πώς αυτός που έφτιαξε αυτά τα πράγματα και δεν χωράει μέσα σε αυτά, πώς συλλαμβάνεται και πώς σταυρώνεται και πώς θα περιγράψουμε τα δικά του πάθη του Κυρίου. Πώς είναι δυνατόν να τα περιγράψουμε. Αυτό λέει η Αγία Γραφή μέσα. Θα ακούσουμε μια φράση. Τόσο γλυκιά και τόσο όμορφη τη Μεγάλη Εβδομάδα που θα λέει στο Ευαγγέλιο μέσα. Ουκ ήλθον κρίνε, δεν ήρθα για να κρίνω. Δεν ήρθα για να κρίνω, αλλά ήρθα για να σώσω. Ουκ ήλθον κρίνε, αλλά σώσω. Κανένα επί της γης ο Κύριος δεν κατέκρινε. Κανένα δεν κατεδίκασε. Άλλωστε, πρόσωπα βεβαρημένα με το χειρότερο τρόπο και μαυρισμένα όσο δεν παίρνει άλλο, τα ελεύκανε σαν το χιόνι. Να πάρουμε τον τελώνι που ρουφούσε το αίμα του λαού. Ρουφούσε το αίμα του λαού. Τον έκανε μαθητή και ευαγγελιστή κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να πάρουμε την πόρνη. Φύγε, πήγαινε, ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Πάει και αυτό. Να πάρουμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία στη συνέχεια και αυτή την έκανε λευκή σαν περιστέρι και λατρεύεται ως Αγία μαζί με την ομίγυρη όλων των Αγίων. Δεν ήρθε ο Κύριος για να καταδικάσει και να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει. Εμείς βλέπουμε και η ιστορία από την άλλη μεριά, η ιστορία, όταν λέμε ιστορία, η παγκόσμια ιστορία. Ας έρθουν εδώ οι άθεοι να μας πούν γιατί δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, γιατί δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να μιλάει η ιστορία μόνο παρά μόνο για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ιστορία, η παγκόσμια. Πώς μιλάει. Το μεγαλύτερο αθεϊκό ανάστημα, αθεϊκό ανάστημα, θα βγάλει βιβλίο να πολεμήσει τον Χριστό. Θα εξπερδίσει κατηγορίες μέσα από το βιβλίο. Κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα γράψει. Εκδόθηκε 12 Μαΐου 2010 μετά Χριστόν. Θα χρησιμοποιήσει στην έκδοση ότι μετά τη γέννηση του Χριστού 2010 έβγαλε το βιβλίο. Θα ομολογήσει και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να θέλει, ότι ένας μόνο άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Γιατί τόσοι που πέρασαν μεγάλοι δεν άλλαξαν τη ροή, ώστε να πούνε μετά Βούδα, μετά Μωάμεθ, μετά δεν ξέρω τι, αλλά ένα μόνο πρόσωπο, και μάλιστα το πιο σε παρουσία, σε γέννηση, σε διαδοχή γεγονότων, σε σταύρωση, το πιο ταπεινό απ' όλα. Το πιο ταπεινό από όλα τα πρόσωπα σαν άνθρωπος ήταν του Κυρίου. Δεν, γιατί πέρασε λέγει και δεν ακούστηκε. Λέει μέσα η Αγία Γραφή σε μια προφητεία ότι δεν θα κράξει, δεν θα βγάλει φωνή δυνατή,
Δεν στις πλατείες δεν θα γίνει λαό πλάνο να τραβήξει τον κόσμο και να πει λόγια μεγάλα. Το λέει ένας προφητής σε μια προφητεία του και το γράφει μέσα στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο το γράφει. Λοιπόν, αυτός που ό,τι έπραξε πάνω στη γη και έλεγε κρατήστε το στη σιωπή, βλέπουμε και θαύματα που έκανε, έλεγε πήγαινε του λέει και πρόξε μπεις πουθενά τίποτα. Μα αφού ήταν τυφλός γεννημένος και θα μιλήσει μόνο του το γεγονός, πώς λες Κύριε να μην μιλήσει να μην πει τίποτα, δεν θα δουν ότι έχει μάτια και βλέπει, ότι είναι μουγκός και τόσα χρόνια και μιλάει τώρα, πώς θα μην το πει. Αυτό έδειγνε ότι δεν έβγαινε ο Κύριος να πει εγώ το έπραξα αυτό, αλλά τα βάσταγε όλα στη σιωπή. Αυτός λοιπόν, ο ταπεινός σε όλα, πέρα για πέρα, που τον έθισαν, που τον σταύρωσαν, που τον έκαναν κλπ, να αλλάξει την πορεία της ιστορίας και να δώσει το όνομά του και να πει από εδώ και στο εξής οι άνθρωποι το έκαναν κύριε, αλλά πώς το έκαναν, αν δεν ήταν το πρόσωπο εκείνο το μοναδικό της ιστορίας, πώς το έκαναν, πώς θα το έκαναν, και να πει η ιστορία ένα μετά Χριστόν, δύο μετά Χριστόν, τρία μετά Χριστόν κλπ. Έχουμε λοιπόν, αυτό λέει ότι ανά τους αιώνας μέχρι την τελεία των αιώνων θα ακούγεται το μετά Χριστόν, μετά Χριστόν, μετά Χριστόν. Και από εκείνους που είναι άθεοι πέρα για πέρα. Θα ομολογούν χωρίς να θέλουν. Τον βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο με τη χλένα την κόκκινη, την πορφυρένια, με το στεφάνι στο κεφάλι. Βέβαια λέει κάπου εδώ ο Άγιος Νικόδημος για το στεφάνι, το αγκάθινο, ότι το φόρεσε για να σε μάθει εσένα, εμένα δηλαδή, έτσι δεν γίνεται, ότι κάθε φορά που περνάει από το λογισμό σου το κακό, κάθε φορά λοιπόν που σκέφτεσαι το κακό δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να του βάζεις το κεφάλι του Κυρίου το ακάθινο στεφάνι. Γιατί η αμαρτία του το έβαλε. Αν ήταν λέει, τόσο μικρή η αμαρτία όσο εσύ νομίζεις, δεν ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη αυτός που δεν χωράει πουθενά να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί. Αν ήταν τόσο μικρή η αμαρτία, μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία ώστε να κατεβάσει αυτό που έκανα τα σύμπαντα στη γη, να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Σάκης αμαρτάνουμε, ο Σάκης αμαρτάνουμε. Και προσέξτε, υπάρχουν αμαρτίες και αμαρτίες. Δηλαδή, όταν λέω αμαρτίες και αμαρτίες εννοώ αμαρτία που την σχεδιάζω στο μυαλό μου με κάθε λεπτομέρεια και την εκτελώ. Αυτή είναι η αμαρτία βαριά. Είναι, όπως λέει και ο ανθρώπινος νόμος, προμελέτης. Προμελέτης, μάλιστα. Υπάρχει αμαρτία που την κάνουμε σε μια στιγμή χωρίς να καταλάβουμε. Εξυναρπαγής. Αυτό λέγεται με άρπαξη τάκτη. Σε ευγηδίασε κάποιος και την άποψη ευγηδίασε, σου ξέφυγε και λόγος. Αυτή είναι από συναρπαγή, ανθρώπινη αδυναμία. Λοιπόν, οι αμαρτίες αυτές που σχεδιάζονται είναι οι βαριές αμαρτίες. Γίνονται κρυφά και προσπαθούν να μείνουν και άπιαστες και κάνουν και μεγάλο κακό. Οι εξυναρπαγείς βλάπτουν εσέναν, μπορεί να βλάψουν και τον άλλον. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι για τις αμαρτίες τις βαριές προφανώς, κάθε φορά που εμείς, γιατί για μας πρόκειται, διαπράττουμε αμαρτήματα που είναι βαριά και μη βαριά ακόμη,
Κάθε φορά λοιπόν που τα κάνουμε, είναι σαν να σταυρώνουμε τον Κύριο τον ίδιο. Ανασταυρούντες αυτόν λέει. Ανασταυρούντες. Τον ξανά σταυρώνουμε. Το μυστικό, τον τρόπο, μη μου το ρωτάτε μέρα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Κάτω εκεί στην Κρήτη, τα χρόνια της Αποστολικής εποχής, ζούσε ένας Απόστολος Κάρπος. Κάρπος στην Κρήτη. Στην εποχή του Αγίου Κάρπου λοιπόν ζούσε μαζί και ένας άλλος που έκανε κακό στην εκκλησία. Προσευχόταν ο Άγιος Κάρπος ο Απόστολος και έλεγε «Κύριε, πάρ' τον από τη μέση, κάνει κακό, δεν το βλέπεις, προσευχή να τον αφαιρέσει από τη μέση». Ένα βράδυ βλέπει το σταυρό του Κυρίου ξαπλωμένο κάτω και ένα χέρι του Κυρίου προφανώς επάνω στο σταυρό και τη φωνή του Κυρίου να του λέγει «Πε, πε, χτύπα το καρφί στο χέρι μου». «Μα Κύριε», του λέγει, «να σε σταυρώσω». «Αφού θέλεις να τιμωρήσω αυτόν που έκανε το κακό, εγώ ήρθα για να σώσω, δεν ήρθα για να τιμωρήσω και εσύ μου λες να τον τιμωρήσω». Το είπα για να καταλάβουμε ότι ξανασταυρώνει η κακία μας, η εσκεμμένη αμαρτία, η βαριά αμαρτία, ξανασταυρώνει τον Κύριο της δόξας. Και εμείς δεν έχουμε αισθητήρια για να το καταλάβουμε. Δεν έχουμε αισθητήρια να το καταλάβουμε. Συνηθισμένοι από την καταδίκη του αρνούπου του, το περνάμε από 40 κύματα, δεν χαμπαρίζουμε να πούμε «Μα είναι δυνατόν να σταυρώσουμε τον Κύριο?» Πώς? Και εδώ το παράδειγμα λέει «Ξανασταυρώνεται», λέει και Παύλος, «Ανασταυρούντες τον Κύριο», λέει. Τον ξανασταυρώνουμε τον Κύριο με τα δικά μας αμαρτήματα. Ξανασταυρώνεται λοιπόν ο Κύριος. Μην το ψάχνουμε. Ήρθε για τον καθένα χωριστά και για όλους μαζί. Δεν πάμε στον παράδεισο χωρίς να πάει να πάρουμε μαζί και τους αδελφούς μας. Χωρίς να τους πάρουμε μαζί δεν παίρνουμε στον παράδεισο. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει και ο Μωυσής το λέει. «Κύριε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «σώσε τους αδελφούς μου, τους Εβραίους, και αν είναι δυνατόν να μπουν αυτοί μέσα στον παράδεισο και να μείνω εγώ έξω». Και ο Μωυσής το ίδιο έκανε. Και ο Μωυσής το ίδιο έκανε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς? Πώς δεν μπορούμε? Δεν έχουμε το ανάστημα αυτό, αλλά μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Μας έχει δώσει ο Χριστός τόση δύναμη στα χέρια μας, τόση δύναμη στα χέρια μας, εννοώ πνευματική δύναμη, που μπορούμε να κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς. Λέγει «σας δίνω εξουσία», ο Κύριος ο ίδιος, «να πατάτε πάνω σε σκορπούς και φίδια και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Σας δίνω τέτοια δύναμη ώστε όχι μόνο σκορπιούς και φίδια να σας δαγκώνουν και να πάθαινε τίποτα, αλλά να πατάτε, αλλά και να νικάτε και κάθε δύναμη του εχθρού, του διαβόλου εννοείται εδώ πέρα. Τόση εξουσία μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει τόση εξουσία. Είναι η ευχή, η προσευχή.
Είναι η προσευχή. Όμως, αυτό το όπλο το μεγάλο, το παντοδύναμο, το έχουμε αφήσει και έχει σκουριάσει, να μην πω εντελώς, έχει σκουριάσει. Θέλει χρήση το όπλο για να είναι σε ετοιμότητα να εκτελέσει τον εχθρό. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί φωνάζουν οι πατέρες και λένε μην αφήνετε την ευχή. Μην αφήνετε την ευχή. Δια της ευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ο παράδεισος είναι μέσα μας. Λειτουργεί, νιώθεις γλύκα εσωτερική, περπατάς στον δρόμο και λες μη με αφήνεις Χριστέ μου, σε έχω εδώ και σου φωνάζω Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και νιώθεις την άβρα του ουρανού να περνάει μέσα σου. Την νιώθεις την άβρα του ουρανού να περνάει μέσα σου. Σταυρώνουμε με τα αμαρτήματά μας τον Κύριο. Όμως ο Κύριος είχε κάτω από το σταυρό ένα σωρό σταυρωτές. Ένα σωρό σταυρωτές είχε κάτω από το σταυρό. Άλλος τον πότισε ξύδι, άλλος τον τρυπάει με τη λόγη, άλλοι του φωνάζουνε «Ουά, ο καταλιών των ναών, κεντρισήν ημέρες υποδομών αυτών, καταβά τον ίν από το σταυρού και σώσον σε αυτό και εμάς». Δηλαδή, λιμονό σου, κατέβα από το σταυρό αν είσαι ο Υιός του Θεού και σώσον αυτό σου και μετά εμάς. Ήταν παιγμός αυτός. Άλλος πάλι πάει και του βάζει το ξύδι στο στόμα όταν λέγει λειψό. Έχουμε μία συμπεριφορά ανεπανάληπτη ανθρώπων. Μία συμπεριφορά ανεπανάληπτη. Αυτοί λοιπόν οι σταυρωτέ που πέρασαν κατά χιλιάδες από κάτω και ο άλλος που είχε κάτω από την εξουσία του 100 άνδρες, ο εκατόνταρχος, κάποια στιγμή μέσα από όλες τις ώρες εκείνες των παθών του Κυρίου βλέπει που είδε τον ήλιο να σκοτεινιάζει, τη γη να κουνιέται, να σχίζονται οι πέτρες, να λήγουν οι τάφοι, είπε αληθινά αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και εδώ στην Αθήνα ο αρχιμάγος και αρχιερέας των ειδώλων, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, όταν είδε τα γεγονότα αυτά έγινα και από αυτόν ορατά, ανεφώνησε ή το παν Πάσχη, όχι, ή Θεός Πάσχη, ή Θεός Πάσχη, ή το παν απόλυτε. Ή Θεός πάσχει, ή κάποιος Θεός υποφέρει, ή καταστρέφεται το σύμπαν. Και βέβαια αυτός ο αρχιμάγος έγινε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Από τους σταυρωτάς λοιπόν, ο σταυρωτάς που ήταν μπροστά του, άλλαξαν αρκετοί και έγιναν Απόστολοι του. Οι σταυρωτές του, αυτοί που φώναζαν Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν, όχι όλοι, ένα μέρος. Αυτό που είχε και κόσμο καλό μέσα του. Αυτοί λοιπόν έγιναν και μαθητές του αργότερα και Απόστολοι του. Και σταυρώθηκαν και αυτήν τη σειρά τους. Έχουν περάσει από τότε που ο Κύριος αυτοθυσιάστηκε, λέει ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, θα ακούσουμε, λέει τώρα που ο Κύριος
από το πρώτο τροπάριο που θα ακούσουμε τη Μεγάλη Δευτέρα, την Κυριακή το βράδυ, θα λέει «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τις μαθητές έλεγε εν διωδώ, ιδού αναβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραωθήσεται σε αρχιερεύση, ανεβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα». Τους περιέγραφε τι πρόκειται να περάσει, ο ίδιος. Έχουν περάσει λοιπόν από τότε 2000 χρόνια. Δεν μας καλεί τη στιγμή αυτή ο Κύριος να κάνουμε ό,τι έκανε εκείνος τις ημέρες εκείνες που έπασχε. Αλλά είναι Πάσχον ο Χριστός όμως. Ας το προσέξουμε αυτό. Έχει γράψει ένα έργο ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Ποίημα είναι. Ο Χριστός Πάσχον. Προσέξτε το αυτό. Ο Χριστός Πάσχον. Δεν λέει που έπασχε, αλλά ο Χριστός που πάσχει τώρα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι συντελειάς των αιώνων. Γιατί άραγε να λέγει, να το γράφει ο Χριστός Πάσχον συνεχώς, αφού μια φορά έπαθε ο Κύριος. Υποφέρει ο Κύριος. Υποφέρει ο Κύριος. Όταν με άλλο τρόπο σου μιλάει και σου λέει ο πατέρας που καθόταν έξω από την πόρτα και περίμενε τον άσωτο, δεν θα είχε άραγε πόνο ο πατέρας εκείνος που του έλειπε χρόνια το παιδί στην ασωτεία? Δεν θα βρει στο μυαλό του 1000 κακά τα οποία ταλαιπωρούσε το παιδί όταν ζούσε στην ασωτεία? Δεν θα έπασχε άραγε συνεχώς? Πώς λοιπόν να μην πάσχει ο Κύριος, που είναι και πατέρας μας, όταν βλέπει ότι μετά από 2000 χρόνια ταλαιπωρείται η ανθρωπότητα χειρότερα από την εποχή του. Χειρότερα από την εποχή του. Προς Θεού όμως, προς Θεού, ο Χριστός είναι ειρηνοποιός. Ειρηνοποιός. Μπορεί να δούμε ανθρώπους σαν τους μάρτυρες να καίγονται, να σουβλίζονται, να πετιώνται στα θηρία. Και ξέρετε κάτι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν εντυμένοι με τη χάρη του Κυρίου από πάνω μέχρι κάτω και αισθανόταν τη γαλήνη του ουρανού μέσα τους. Τη γαλήνη του ουρανού. Μπορούν να δούμε και ανθρώπους που τα έχουν όλα και να ταλαιπωρούνται. Να ζουν μέσα στην κόλαση. Γιατί λείπει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπου σταυρός, εκεί και ο Χριστός. Όπου σταυρός, εκεί και ο Χριστός. Έχουμε χρέος. Έχουμε χρέος. Να μην είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Για να είμαστε ελεύθεροι. Τα λέω, να μην είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Παραδείγματος χάρη. Τούτο εδώ το έχω για να ικανοποιεί τις ανάγκες και μόνο. Τις ανάγκες και μόνο. Να τρώω για να ζήσω, να μιλάω για να συνεννοηθώ, να μιλάω για να ωφελώ τους άλλους. Και όταν παραστεί ανάγκη. Από εκεί και πέρα, λέγει η Γραφή, αρχίζει η αμαρτία. Γι' αυτό λέγει, «Θου Κύριε, φυλακή το στοματί μου». Μια μικρή προσπάθεια να μεταφέρουμε τον παράδεισο του Κυρίου μέσα μας, μια μικρή προσπάθεια. Δοκιμή, δοκιμή θα κάνουμε. Χωρίς δοκιμή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Τι έκανε ο Κύριος που τον κατηγορούσαν? Αισιόπα. Το έχει βουλωμένο το στόμα. Και εμείς δεν μας κατηγορούν, αλλά όμως χρειάζεται να είναι κλειστό το στόμα και να λέει εσωτερικά, Κύριε Ιησού Χριστέ,
ελέησε τον κόσμο. Τον κόσμο. Μέσα είμαστε κι εμείς. Δεν έφυγε από τον κόσμο αυτό ο Άγιος, Άγιος δεν έφυγε από τον κόσμο, που δεν εφάρμοσε την αρετή αυτή. Δεν αγίασε χωρίς αυτή την αρετή. Βέβαια θα πείτε, εγώ που λέω, αν έχεις την καλή διάθεση, την τόση καλή διάθεση και αγαπάς τον Κύριο, θα φροντίσει και εκείνος για σένα κάποια στιγμή και θα στο κλείσει το στόμα να καταλάβεις. Εφόσον έχει τόσο καλό κόσμο μέσα σου, θα στο κλείσει ο Κύριος και θα πας με κλειστό στόμα στον παράδεισο. Με κλειστό στόμα στον παράδεισο. Ο δε Ιησούς αισιώπα. Και τελειώνοντας λέγω, εν το κατηγορήστε αυτόν, ότι του απάγγειλαν του Κυρίου τόσο βρώμικο κατηγορητήριο, τόσο βρώμικο, που να μαζέψουμε όλη τη βρωμιά όλων των αιώνων. Δεν φτιάχνει το κατηγορητήριο που απαγγέλθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όμως ο Κύριος μας σιωπούσε. Βρέστε Άγιο που δεν συκοφαντήθηκε. Δεν βρείτε ένα Άγιο που δεν συκοφαντήθηκε. Όλοι περάσανε από το καμίνι της συκοφαντίας. Έχουμε ιερή υποχρέωση, έχουμε ιερή υποχρέωση. Δύσκολο έως αδύνατο για τη δική μας δύναμη. Δύσκολο μέχρι και αδύνατο. Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί, ρωτάνε οι μαθητές. Όταν τους είπε, ξέρετε, αυτοί που έχουν τα λεπτά δεν μπαίνουν στον παράδεισο. Και τότε, Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί. Τα αδύνατα παρανθρώπιση. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Κύριο. Λοιπόν, με τον Κύριο, εμείς μαζί ζητάμε και λέμε, έλα εσύ Χριστέ μου και φέρε αυτό που είσαι και βάλ' το μέσα μας. Φέρε αυτό που είσαι. Να πω και κάτι να τελειώσω. Κάτι να τελειώσω. Ανοίγουμε το στόμα και κοινωνάμε. Ανοίγουμε το στόμα και κοινωνάμε. Και βάζουμε το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα. Είναι σώμα και αίμα. Λίγο προηγουμένως έχει φωνάξει ο παπάς. Με φόβο Θεού και με αγάπη. Και με αγάπη να πλησιάσουμε. Γιατί αυτό το αίμα και το σώμα είναι η αγάπη. Και ακόμη αφού περνάει μέσα μας, σκεφτήκαμε. Έχουμε σκεφτεί ότι είναι ο Θεός μέσα μας. Ο Θεός μέσα μας είναι. Πώς να μην πετάς μετά τη Θεία Λειτουργία όταν κοινωνάς, αφού είσαι θεοφόρος, φέρεις το Θεό μέσα σου. Φέρεις το Θεό μέσα σου. Λέει ο Παΐσιος, υπάρχει ένα είδος τρέλας, μέσα σε εισαγωγικά όμως, που λέγεται θεία τρέλα. Μακάρι λέει να έχουμε τέτοια τρέλα, θεϊκή τρέλα. Να νιώθουμε τον Κύριο μέσα μας, να είναι κάτοικος μέσα μας ο Κύριος μας και να λέμε, Κύριε, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο άλλος. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό σημαίνει θεοφόρος. Αγαπάω τον Κύριο, με αγαπάει ο Κύριος, αγαπάω τα αδέρφια μου. Εύχομαι καλό Πάσχα. Ο Κύριος μας να μας σταυρώσει τα πάθη, ώστε να είμαστε πάσχοντες και εμείς σαν τον Χριστό, αλλά στα πάθη μας επάνω. Γιατί πονάμε. Άμα με πειράξετε τώρα λίγο εμένα, ναι, θα πεταχτεί από μέσα στον γαϊδουράγκαθο που λέγεται εγωισμός. Τι μου είπες, θα σου πω. Θα επαναστατήσω. Μικρό πράγμα είναι, αφού με δαγκώνει εμένα, ναι. Δεν δαγκώνει τον άλλον. Ναι. Μην σας κουράζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δυνατά όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο ελείς ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήθω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα ωφελήματα ημών.
Πώς και εμείς αφήνουμε στο φιλέτης ημών, και εμείς εμείς ημάς κυβασμών, αλλά είσαι ημάς από το φωτιού. Διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τη ώρα την άλλη δόση θα είναι, είπαμε, 7 ακριβώς. 7, γιατί... Και τα βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ναι, 7. Και βάλουμε 7, εμείς θα πάει 9 η ώρα μετά για να δούμε εδώ πέρα. 9 η ώρα είναι... 7 είπαμε. 7. Δόξα σας.